Εδώ έχουμε ένα πολύ οξυμένο ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι φοιτητές και έχει σταθεί και αφορμή ένα γεγονός το οποίο σίγουρα δεν είναι μεμονωμένο, το ότι έγινε διακοπή ρεύματος σε μία συμφοιτήτριά μας στην Σχολή των Χημικών Μηχανικών Περιβάλλοντος εδώ στο Πολυτεχνείο, με αφορμή έναν λογαριασμό 300 ευρώ, 315, οι οποίοι αρχικά είναι και ένα μιλητέο ποσό για μας για να κοπεί αρχικά ρεύμα. Δεύτερον, αυτό το μιλητέο ποσό είναι και το μισό μηνιάτικο της συναδέλφου που δουλεύει παράλληλα για να τα βγάζει πέρα, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10 μέρες και παραπάνω χωρίς ρεύμα, που έχει γονείς πάνω όπως πολλοί από εμάς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να μας στηρίξουν και αναγκάζεται να δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα. Και είναι και πολλοί φοιτητές μας σαν αυτή την συνάδελφο. Είναι φοιτητές που τους κόβουν στο ρεύμα, το νερό, που έχουμε δει και στο παρελθόν. Και είναι μια κατάσταση που διωγγώνεται ως αποτέλεσμα όλων των πολιτικών που βλέπουμε να συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα. Γιατί εδώ πέρα, όσο πάνε οι σπουδές μας, ακόμα και μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά ακόμα και για εμάς που ερχόμαστε από όλες τις γωνιές της Ελλάδας για να σπουδάσουμε εδώ στα Χανιά, τα οποία δεν είναι και μια ιδιαίτερα φιλική πόλη για τους φοιτητές, με τα νίκια και με την ακριβή ζωή, ερχόμαστε εδώ και σε μια συνέχεια όλων των άλλων πολιτικών που δεν έχουμε εστίες επαρκή, δεν έχουμε επαρκή φοιτητική μέρημνα, δεν έχουμε αρκετή βοήθεια από το κράτος για να σπουδάσουμε, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και βλέπουμε μαζί με όλα τα άλλα να μας έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύμα να μας κόβουν το ρεύμα 2 εβδομάδες πριν την εξεταστική και με την σεζόν να ξεκινάει. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει και την παρέμβασή μας και στα γραφεία της ΔΕΔΙΕ, έχουμε πάει και στην Πρετανία, ερχόμαστε και εμείς τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάμε και όπου αλλού χρειαστεί πραγματικά, γιατί εμείς εδώ έχουμε γίνει μπαλάκι, ο καθένας μας λέει ότι είναι αναρμόδιος, πάμε από τον έναν αναρμόδιο στον επόμενο και τέλει δεν ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι αρμόδιος που περνάνε τόσα λεφτά κάτω από τη μύτη μας για 1000 δυο άλλα πράγματα πέραν από τις ανάγκες μας, που δεν έχουμε εστίες να καλύψουν τους φοιτητές που καλύπτουν με το ζόρι το 2% των φοιτητών, ποιος είναι αρμόδιος εδώ πέρα που μας κόβεται το ρεύμα, που αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και έχουμε έρθει και με συγκεκριμένα αιτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς απαιτούμε μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση που δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα, αρχικά κανένας φοιτητής να μην πληρώνει δημοτικά τέλη, αλλά και ο κάθε φοιτητής να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, ώστε να είναι πιο ελαφρυμένοι οι λογαριασμοί. Επίσης, θα θέλαμε και να γίνει και παρέμβαση και απαιτούμε εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμο των Χανίων να γίνει άμεση επανασύνδεση του ρεύματος της συναδέλφου από σήμερα κιόλας. Αυτά έχω να πω. Και θα θέλαμε επίσης αυτό το ψήφισμα που σας έχουμε φέρει και αυτές τις απαιτήσεις μας να μπουν και σε συζήτηση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρθει απόφαση σήμερα επί του θέματος. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Σωματείου Φοιτητισμού Νομού Χανίων εδώ πέρα, είμαστε στο πλευρό των φοιτητών και συγκεκριμένα της φοιτήτριας. Είναι και μέλος του δικού μας σωματείου. Το τελευταίο φαινόμενο της διακοπής του ρεύματος της φοιτήτριας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα περιστατικά απλά τα οποία δεν έχουν πέσει ούτε στην αντίληψη του σωματείου αλλά ούτε και γενικότερα στην αντίληψη των φοιτητών. Στηρίζουμε πλατιά όλα τα φοιτητικά μέλη και μέλη του σωματείου που είναι από φοιτητικές και εργατικές λαϊκές οικογένειες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ να σπουδάσουν όπως πρέπει και ο συνάδελφος και συμφοιτητής ο φοιτητής του Πολυτεχνείου με πολύ μικρά φοιτητική μέρημνα η οποία υπάρχει. Αναγκάζονται να δουλεύουν μέσα σε ζών με τα 2 χρόνια προηγούμενα πανδημίας η οποία υπήρχε και ξέρουμε καλά πώς έχει επηρεάσει όλους τους εποχικά εργαζόμενους που δουλεύανε στον επιστημισμό αυτά τα χρόνια. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους, δυναμώνουμε ακόμα και πολύ τη φωνή μας μαζί με τους φοιτητές, μαζί με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, μαζί με τα εργατικά, λαϊκά και ταξικά σωματεία. Παλεύουμε για την επανασύνδεση του ρεύματος και να μην μείνει καμία εργατική λαϊκή οικογένεια με κομμένο το ρεύμα και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τα αιτήματα των φοιτητών να πάρει θέση επί του θέματος και να πάρει θέση γενικότερα για όλο αυτό που επικρατεί σήμερα με την ενέργεια και τη ΔΕΗ που είχαμε κάνει και παρέμβαση το προηγούμενο διάστημα. Ευχαριστώ.